Γεια σας. Οι στιγμές βέβαια είναι πολύ κρίσιμες και υπάρχει έτσι μια έντονη συναισθηματική φόρτιση, ιδιαίτερα από μένα, μια που η περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή προσαρτάται, την κυριολεξία προσαρτάται, διότι άλλη έννοια έχει λέξη ενοποίηση και άλλη λέξη προσάρτηση. Προσάρτηση σημαίνει βίαιη ενοποίηση, κατά την άποψή μου, αν και δεν είμαι φιλόλογος. Θεωρώ λοιπόν ότι η περιοχή του Δήμου Μακρύγιαλου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων, χωρίς να αναλογιστούν όσο φύλανε οι ηθήνοντες, οι ηγέτες του Δήμου Μακρύγιαλου, χωρίς να ερωτήσουν την τοπική κοινωνία, πήραν αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση προσάρτησης του Δήμου Μακρύγιαλου στο Δήμο Ιεράδας. Αυτό είναι μια βίαιη καταπάτηση στοιχειωδών δημοκρατικών και ηθικών δικαιωμάτων που οφείλουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά να τηρούμε κατά τις πράξεις μας, σε όλες τις ενεργείες μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρήθηκαν. Είχαμε μία εξαπάτηση, μία αλφα γραμμή την οποία τηρούσε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μακρυγιαλού και ξαφνικά μέσα μία νυχτός από Κυριακή προς Δευτέρα να αλλάζει τελείως αυτή η βλέψη και να λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, υποτίθεται στηριζόμενοι στη χρήση ενός άρθρου του άρθρου 3 που μιλάει για φελούσιες συνενώσεις, χωρίς βέβαια αυτό το άρθρο 3 να υπάρχει δυνατότητα να γίνει χρήση του αυτή τη στιγμή. Τώρα που συζητάμε για Καλλικράτη, δεν έχει καμία έννοια αυτή η φελούσια συνένωση. Θα μπορούσε να είχε γίνει αυτή, αν τόσο αγαπιούνταν οι δημοτικές αρχές των δύο Δήμων, την προηγούμενη περίοδο, πριν ένα χρόνο, για να απολαύσουν και τα προνόμια τα οποία δίνει τη δυνατότητα αυτό το άρθρο 3. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο επικαλείται κατά κόρον ο κ. Μαστοράκης δεν ισχύει. Αυτό το οποίο ισχύει είναι μια συνεχής πίεση, μια θα έλεγα επεκτατική πολιτική την οποία ασκούσε και παλιά και στο πρόσφατο χρόνο ο κ. Μαστοράκης. Έναντι στον κύριο περιοχών. Έχω είχε αυτή τη στιγμή χαλάσει εκείνο που λένε η δυνατότητα που θα πρέπει να δοθεί μέσα από τον Καλλικράτη, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του μεταρρυθμιστικού αυτού εγχειρήματος. Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους νέους Δήμους να έχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης. Αυτό τώρα χάνεται. Βλέπουμε να δημιουργείται ένας υπερδήμος, ο τέταρτος Δήμος στην Κρήτη, όσον αφορά το πληθυσμιακό κριτήριο, και να μειώνεται και να μικραίνει και πληθυσμιακά και αναπτυξιακά ένας άλλος Δήμος, ο οποίος, ο Δήμος της Ιππίας, ο οποίος χάνει ένα μεγάλο αναπτυξιακό κομμάτι, το οποίο θα του έδινε τη δυνατότητα να ξεπεράσει ιδιαίτερα την κρίση με αυτήν την περίοδο που υπάρχει, όπως ξέρετε και όπως ζούμε όλοι, έντονο το οικονομικό πρόβλημα σε όλους, σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, να ξεπεράσει λοιπόν ή να βοηθηθεί να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Και μιλάω εδώ